Καλό μεσημέρι. Ένα ακόμα συμπαντικό γεγονό για τη διεθνή θέση τη χώρα μα και την πρόωθηση των εθνικών μα συμφερόντων προσθέθηκε χθε κατά την ένατη τριμερή σύνοδο κορυφή Ελλάδα, Κύπρου και Αιγύπτου. Υπογράφηκε χθε μνημόνιο για τη διασύνδεση των τριών χωρών στη μεταφορά ηλεκτρική ενέργεια, μνημόνιο για τριμερή συνεργασία σε θέματα αποδήμων, και υπήρξε και κοινή πολιτική διακήρυξη, με την οποία οι τρει ηγέτε παίρνουν ξεκάθαρη θέση σε ό,τι αφορά τι περιφερειακέ εξελίξει και καταδικάζουν την τουρκική προκλητικότητα. Όπω τόνισε και ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μτζοτάκη, οι θέσει μα και των τριών κρατών ταυτίζονται στην καταδίκη τη προκλητική πρακτική και τη επιθετική ρητορική τη Τουρκία. <coughs> Κατά την χθεσινή τριμερή σύνοδο, προέκυψαν πολύ καθαρά και εμφατικά μηνύματα. Οι τρει ηγέτε, με τη διακήρυξή του ανάμεσα στα άλλα, επαναβεβαιώνουν την αποφασιστικότητά του για τη συνέχιση τη συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντο, ενισχύοντα την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Απευθύνουν μήνυμα προ την Τουρκία να απέχει από προκλήσει και μονομερεί ενέργειε που παραβιάζουν το διεθνέ δίκαιο, όπω η παρενόχληση ερευνητικών πλοίων που έχουν αδειοδητηθεί από την Ελλάδα ή την Κύπρο. Υπογραμμίζουν τη σημασία του σεβασμού τη κυριαρχία και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών στι θαλάσσιε ζώνε του καταδικάζουν τι συνεχεί παραβιάσει του ελληνικού εναέριου χώρου και όλε τι άλλε παράνομε δραστηριότητε σε περιοχέ που βρίσκονται εντό τη υφαλοκρηπίδα τη Ελλάδο κατά παράβαση του διεθνού δικαίου. Και τέλο, υπογραμμίζουν ότι το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσια δικαιοδοσία στη Μεσόγειο παραβιάζει και κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο τη θάλασσα και προφανώ δεν μπορεί να παράγει ένομα αποτελέσματα. Όπω όλοι έχουν αντιληφθεί, τα τελευταία δύο χρόνια λαμβάνει η χώρα μια ενεργητική και πολύπλευρη διπλωματία, η οποία αποδίδει. Η κυβέρνηση έχει αξιοποιήσει το προστιθέμενο κύρο τη και έχει αδράξει κάθε χαραμάδα ευκαιρία που παρουσιάστηκε για να αναβαθμίσει γεωστρατηγικά, πολιτικά και οικονομικά την πατρίδα. Βρισκόμαστε σε ένα δρόμο και ήδη βρέπουμε τους καρπούς των κόπων μας, αλλά δεν έχουμε επαναπαυθεί ούτε έχουμε τελειώσει. Έχουμε πολλά ακόμα να περιμένουμε και η ισχυροποίηση τη Ελλάδος... θα συνεχιστεί και θα συνεχιστεί ανυποχώρητα. Η Ελλάδα άλλαξε σελίδα οριστικά και σε αυτό το κομμάτι. <coughs> Από την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου, μπαίνει σε εφαρμογή το μέτρο του δακτυλίου. Όλα τα αυτοκίνητα θα μπαίνουν στο δακτύλιο εναλλάξ, σύμφωνα με το καθεστώ μονάζιγα, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο τη πινακίδα του. Εξαιρούνται και θα μπορούν να μπαίνουν καθημερινά στο δακτύλιο Ανεξάρτητα από τον αριθμό του, δύο βασικέ κατηγορίε. Πρώτον, οι τύποι των καθαρών εντό εισαγωγικών οχημάτων, δηλαδή τα ηλεκτρικά, τα υβριδικά, τα αποκατασκευή φυσικού αερίου και υγραερίου και τα Euro 6 που εκπέμπουν ρήπου κάτω των 120 γραμμαρίων διοξιδίου του άνθρακα. Και δεύτερον, όσοι έχουν άδεια δακτυλίων. Εκεί υπήρχαν πάρα πολλέ εξαιρέσει και θα γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μειωθούν και να εκλογικευτούν. Τα μέτρα αυτά. Συμβάλλουν τόσο στη μείωση τη ατμοσφαιρική ρήπανση, όσο και στη κυκλοφαιριακή αποσυμφόρηση. Αποσκοπούν προφανώ στη βελτίωση τη καθημερινότητα και τη ποιότητα ζωή στην πόλη, με λιγότερη ταλαιπωρία και καθαρότερη ατμόσφαιρα. Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση τη λειτουργία του δακτυλίου, αποφασίστηκε να συγκροτηθούν δύο ομάδε εργασία. Ένα παρατηρητήριο που θα ομογενοποιήσει δράσει και αποφάσει για την κίνηση με συμμετοχή συναρμόδιων Υπουργείων. Δήμου Περιφέρεια Επιστημονικών Φορέων και άλλη μια τεχνική ομάδα που θα παρακολουθεί την πορεία εφαρμογή του δαχτυλίου. Τέλο, όπω γνωρίζετε, ανακοινώθηκαν το προηγούμενο διάστημα πέντε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Το δημογραφικό εξακολουθεί να παραμένει, η αντιμετώπιση του δημογραφικού εξακολουθεί να παραμένει μια πολύ υψηλή προτεραιότητα τη κυβέρνηση. Προωθούμε λοιπόν πέντε νέα μέτρα κοινωνικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματο που αφορούν την προώθηση εναλλακτικών μορφών φύλαξη μέσα από το νέο πρόγραμμα Ταντάδε τη Γειτονιά σε περιοχέ που δεν υπάρχουν ευρεφονηπιακοί σταθμοί. Δεύτερον, τη δημιουργία μονάδων παιδική μέρημνα σε 120 μεγάλε επιχειρήσει με δαπάνε του Ταμείου Ανάκαμψη. Σε πρώτη φάση θα μπορούν μέσα από αυτό το μέτρο να καλυφθούν 2.500 παιδιά. Τρίτον, τη χρηματοδότηση με πόρου από το Ταμείο Ανάκαμψη τη δημιουργία 50.000 νέων θέσεων για βρέφη και νήπια σε ευρεφονηπιακού σταθμού και την παράλληλη προώθηση τη δημιουργία 150 νέων κέντρων δημιουργική απασχόληση παιδιών. Τέταρτον, τη στήριξη, πάλι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψη, με στοχευμένα προγράμματα απασχόληση σε μητέρε που μένουν εκτό τη αγορά εργασία προκειμένου να μεγαλώσουν τα παιδιά του. Ήδη ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα για 10.000 νέε θέσει εργασία, στο οποίο οι άνεργε μητέρε θα έχουν προνομιακή μεταχείριση. Και τέλο, Μέσω τη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έχουμε προωθήσει για τη νέα γενιά, μπαίνει φρένο στην υπερβολική έκθεση του συστήματο στο δημογραφικό κίνδυνο. Ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζονται υψηλότερε συντάξει για του νέου. Το νέο σύστημα θα ισχύσει για αυτού που εισέρχονται στην αγορά εργασία από 1η Αυγή του 2022 και εφόσον το επιθυμούν, για του νέου κάτω των 35 ετών. Σα ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ για τι ερωτήσει σα. Κύριε Εκπρόσωπο, καλώς σα μεσημέρι. Χθε ο Αλέξης Τσίπρα, στην έντευξή του στον Αλφα, αναφορικά αναφερόμενο στην εξεταστική, είπε ότι ο Πρωθυπουργό πετάει την μπάλα στην εξέδρα και ότι ουσιαστικά παραβιάζει το Σύνταγμα. Και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ο Πρωθυπουργό πει για ποια περίοδο ακριβώ θέλουν να διερευνηθούν οι δημοσκοπήσει και ποιε εταιρείε αφορούν, τότε θα το συζητήσει. Διαφορετικά, θα επιμείνει στην αρχική του άποψη για την εξεταστική που αφορά το, τη λίστα Πέτσα και τη μια συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων. Τι απαντάτε, Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι τα βασικά ζητήματα που ισχυρίζεται η εξωματική αντιπολίτευση ότι θέλει να διερευνηθούν, δηλαδή το θέμα τη χρηματοδότηση των μέσων μαζική ενημέρωση. Και το θέμα με το οποίο λειτουργούν οι εταιρείε δημοσιοποιήσεων και προβάλλουν τα αποτελέσματά του, θέλουμε να διερευνηθεί σε όλο του το χρονικό βάθο, από το 2015 μέχρι και σήμερα. Ο πιο λογικό τρόπο από την ώρα που όλοι συμφωνούμε ότι αυτό είναι το ζήτημα και αυτά θέλουμε να ψάξουμε, είναι να συμφωνήσουμε σε μία κοινή πρόταση, να τη φέρουμε ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να συγκεντρώσει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή, από ό,τι φαίνεται όλοι θέλουν να ερευνηθούν τα ζητήματα αυτά σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθο και να πάμε έτσι. Από εκεί και πέρα, είναι σαφέ ότι η εξωματική αντιπολίτευση, ο κύριο Τσίπρα, θέλει να δραπετεύσει από την περίοδο ε, τη δική του διακυβέρνηση, που έχει χαρακτηριστεί με μια σειρά από συμπεριφορέ σε ό,τι αφορά την απόπειρα χειραγώγηση των μέσων μαζική ενημέρωση και, και χαρακτηρίζεται από μια σειρά περίεργων και πολλαπλών συμπτώσεων σε ό,τι έχουν να κάνουν με τι εταιρείε δημοσκοπήσεων. Ε, Προβλέψει οι οποίε δεν επιβεβαιώθηκαν από το τελικό αποτέλεσμα, ε, εταιρείε οι οποίε συνδέονταν με στενού του συνεργάτε προβολή αυτών των δημοσκοπήσεων σε, σε, συγκεκριμένα ε, μέσα που αποτελούσαν και τους δημοσιογραφικούς βραχίονες του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλές συμπτώσεις ε, για να μπορεί κανείς να το προσπερνά εύκολα και να μην το ψάξει. Ο κ. Τσίπρας θέλει να δραπετεύσει από αυτό. Η δική μας επιλογή είναι με έναν τρόπο θεσμικά σοβαρό να ορίσουμε την ουσία αυτών που θέλουμε να ερευνήσουμε και να το ψάξουμε με τον μεγαλύτερο δυνατό τρόπο και με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια. Εάν η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει να προσπαθεί να δραπετεύσει από αυτό, η κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει τη δική της πρόταση και σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό τη Βουλή θα πάμε σε δύο εξεταστικές. Ε, κύριε Σαμαρά. κύριε εκπρόσωπε, με αφορμή την αποφυλάκηση. Να σα να ακούτε τώρα, με ναι. αφορμή ναι, την αποφυλάκηση Πατέλη, ε, πώς γίνεται ταυτόχρονα να λέει η Νέα Δημοκρατία και ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και να καυχάται ότι επί δικών της ημερών καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή. Και καταλαβαίνω βέβαια ότι δεν θέλει η κυβέρνηση να θεωρηθεί ότι παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, ωστόσο και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης κρίνονται από όλους μας, είναι αντικείμενο σχολιάσμου από όλους μας. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς κρίνετε εσείς αυτή την απόφαση, η κυβέρνηση δηλαδή. Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση ε, περιγράφει τα γεγονότα. Τα γεγονότα, ε, έτσι όπως ιστορικά έχουν καταγραφεί, δείχνουν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας... Επικυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε η δίωξη και ο χαρακτηρισμό τη ω εγκληματική οργάνωση. Κόπηκε η κρατική χρηματοδότηση τη Χρυσή Αυγή και επί κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία ολοκληρώθηκε η δίκη τη, διότι την περίοδο τη προηγούμενη διακυβέρνηση συνέβαιναν διάφορα παράδοξα, ένα από τα οποία ήταν και ο ισχυρισμό ότι δεν βρίσκονταν αίθουσα μεγάλη για να συνεχιστεί η δίκη. Αυτό λοιπόν είναι η αποτύπωση μια ιστορική πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, για το συγκεκριμένο ερώτημα που μου είπατε, νομίζω ότι ο εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχει ασκήσει τα καθήκοντά του για να εξετάσει την απόφαση του εφετείου. Αντιλαμβάνομαι ότι όλη αυτή η ιστορία και η υπόθεση θα επαναεξεταστεί στην κατεύθυνση που όλοι φανταζόμαστε ότι πρέπει να εφαρμόζονται και να υλοποιούνται οι αποφάσει τη δικαιοσύνη, ό,τι αφορά. Εγκληματικέ πράξει. Να προσθέσω εδώ ότι με τον, την αλλαγή του ποινικού κώδικα που συζητούμε και που σύντομα θα ψηφιστεί στο ελληνικό κοινοβούλιο, αυξάνεται ο χρόνο εκτέλεση τη ποινή, προκειμένου ο χρόνο παραμονή σε σχέση με αυτά που ίσχυαν προηγουμένω. Κύριε Καντέλη. <σχελίδι> Ε, κύριε εκπρόσωπε, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ε, τριμερούς ε, χθες και της... Ε και το κείμενο των τριών χωρών. Η Τουρκία, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, εξέδωσε μια πολύ επιθετική ανακοίνωση, στην οποία λέει ότι η Ελλάδα και η Κύπρο έχουν μαξιμαλιστικέ και παράνομε αξιώσει για τα θαλάσσια σύνορα. Αυτέ δημιουργούν την ένταση στην περιοχή και με τα όσα κάνουν, πυροδοτούν δύσκολε καταστάσει και δεν δέχονται του τουρκοκύπριου ω ξεχωριστή οντότητα. Τι απαντάει η ελληνική πλευρά όλες οι κινήσεις της ελληνικής πλευράς ε, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά είναι κινήσεις που εδράζονται ε, στο διεθνές δίκαιο, είναι σύμφωνες με τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και πάντοτε η στάση αυτή της χώρας αναγνωρίζεται, θα έλεγα και συνυπογράφεται, χθες είχαμε και την κοινή διακήρυξη, την ταύτιση στην ουσία πάνω σε αυτές τις απόψεις, σε όλες μας τις διμερείς σχέσεις, με χώρες και της περιοχής, αλλά και με τις μεγάλες δυνάμεις. Αυτό νομίζω είναι η καθαρότερη και πιο ουσιαστική απάντηση. Ανακαλώ. Υπάρχει περίπτωση, κύριε εκπρόσωπε, κάθε φορά που βρέχει να μην δούμε... Να πλημμυρίζει η πόλη ή η οι πολη και να μην έχουμε αυτό το μπαλάκι, το πικ πονκ ευθυνών, φταίει ο ένα και φταίει ο άλλο, και να κάνει κάποιο αρμόδιο φορέας τι δουλειέ του. Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι του πολίτε δεν του ενδιαφέρει ποιο ακριβώ έχει την ευθύνη γιατί. Του πολίτε του ενδιαφέρει να μην ζουν ε, σκηνέ ταλαιπωρία, να μην αισθάνονται ότι ε, απειλούνται και να μην αισθάνονται ότι είναι απροστάτευτοι απέναντι στα καιρικά φαινόμενα. Ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι στη χώρα μας εξαιτία και της κρίσης των μνημονίων μείνανε πίσω για πάρα πολλά χρόνια βασικά έργα υποδομής. Αυτό έχει το δικό του κόστος και το δικό του αποτύπωμα σε ό,τι αφορά τις συνέπειε συνέπειες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια το τελευταίο διάστημα και σε αυτόν τον τομέα να τρέξουμε πιο γρήγορα προσπάθεια και θεσμικά με επιτάχυνση διαδικασιών και να υλοποιούνται πιο γρήγορα, πιο ουσιαστικά, πιο αποτελεσματικά τα έργα. Γίνονται πολύ στοχευμένε προσπάθειε και σε μικρότερη κλίμακα έργα, ανάλογα με την προτεραιοποίηση που προκύπτει με βάση τι υποδείξει των τοπικών κοινωνιών ή τα προβλήματα που προκύπτουν εξαιτία πυρκαγιών που έχουμε. Οπότε πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση εκεί, ό,τι αφορά τα αντιπλημμυρικά στο μεσοδιάστημα μέχρι να καταφέρουμε να φτάσουμε στο σημείο υποδομών που θέλουμε, το βάρος πέφτει στη διαχείριση των φαινομένων όταν συμβαίνουν, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την προστασία των δημόσιων και των ιδιωτικών υποδομών. Φυσικά στην ανακούφιση των πληγέντων από τα φαινόμενα αυτά, είτε αυτά αφορούν πυρκαγιές είτε αφορούν βροχοπτώσεις και στην επιτάχυνση των διαδικασιών, με την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων, με το σωστότερο συντονισμό του κρατικού μηχανισμού, για να φτάσουμε επιτέλους στο σημείο που θα είναι όλο και λιγότερες σκηνέ σαν και αυτές που περιγράψατε. Κυρία Μπρολάτου. Ε, δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε. Το πρώτο, αν σκέφτεστε να βάλετε διόδια στο, στο κέντρο της Αθήνας... Όχι. Στο... Ωραία. Και στο δεύτερο, αν η εμφάνιση του κυρίου Τσιόδρα σε λίγη ώρα στην τηλεόραση για του εμβολιασμού είναι ένα καμπανάκι με ένα σημενόμενο για την πορεία τη πανδημία και ενδεχομένω αλλαγή πλεύση σε επίπεδο μέτρων τη κυβέρνηση. Όχι, δεν υπάρχει κάποια σχέση για σκέψη, για αλλαγή πλεύση στα μέτρα. Εκείνο που αναδεικνύεται με βάση την παρατήρηση όλων των μεγεθών τη πανδημία και που νομίζω ότι θα αποτελέσει και κομμάτι τη εισήγηση του κυρίου καθηγητού σήμερα είναι ότι υπάρχει απόλυτη συσχέτιση ε, του ποσοστού των εμβολιασμών ε, με τα περιστατικά της πανδημίας που νοσηλεύονται ε, στις ΜΕΘ με τους ανθρώπους που νοσούν βαριά. Ε, αυτό προκύπτει από την αξιολόγηση σειράς α, στοιχείων ε, και νομίζω ότι θα είναι ένα κομμάτι που και σήμερα θα παρουσιαστεί και θα ε, αναλυθεί. Να επαναλάβω, 9 στους 10 συμπολίτε μας που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας ε, είναι ανεμβολίαστοι. Ε, η πιθανότητα να νοσήσει βαριά ε, κάποιος που δεν έχει εμβολιαστεί είναι 20 φορές περισσότερη από κάποιον που είναι εμβολιασμένο. Οφείλουμε να συνεχίσουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να πείθουμε όσο το δυνατόν περισσότερους να εμβολιαστούν. Εγκαλώ. Αύριο εκδικάζεται αγωγή σε βάρο συναδέλφου μα, του δημοσιογράφου Νίκο. Ε, δεν σα ακούω, συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί. Αύριο εκδικάζεται αγωγή σε βάρο συναδέλφου μα, του δημοσιογράφου Νίκου Μπογιόπουλου. Η αγωγή ασκήθηκε από Ένωση Αποστράτων, η οποία ω νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνική Άμυνα. Το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση συμφωνεί με αυτήν την ποινικοποίηση της δημοσιογραφικής έκφρασης και κριτικής. Δεν έχω υπόψη μου την συγκεκριμένη αγωγή. Φαντάζομαι όμως ότι οτιδήποτε βρίσκεται στο πεδίο της δικαιοσύνης, όλοι μας εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη στη διαχείριση των υποθέσεων, όλων των υποθέσεων, άρα και των υποθέσεων αυτών. Ε, κύριε Εκπρόσωπε, Εχθέ η τιμή αγορά τη Μεγαβατόρα έφτασε σε τιμέ ρεκόρ για την Ελλάδα και επειδή αύριο ο Πρωθυπουργό νομίζω θα πάει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ένα από τα θέματα τη ατζέντα είναι και η ενεργειακή κρίση, αν πάει με μια συγκεκριμένη πρόταση για το θέμα των κινήσεων που μπορεί να κάνει η Ευρώπη, τέλο πάντων των πολιτικών των γενικών κατευθύνσεων για το θέμα τη ενεργειακή κρίση να επαναλάβω καταρχήν ότι είμαστε μία από τις πρώτες χώρες που πήραμε πολύ γρήγορα και άμεσα μέτρα στήριξη για να ελαχιστοποιήσουμε όσο γίνεται το αποτύπωμα των αυξήσεων στην ενέργεια για τους Έλληνες καταναλωτές, για τα ελληνικά νοικοκυριά και σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης όπου το διπλασιάσαμε και διευρύναμε την περίμετρο με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούν να υποφεληθούν από το επίδομα θέρμανση περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά, τα οποία και ενθαρρύνουμε να καταθέσουν αίτηση στη σχετική πλατφόρμα ε, όταν ανοίξει. Από εκεί και πέρα, ε, εκτό από τι κινήσει αυτέ, εδώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκη έχει πρωταγωνιστήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θυμάστε από την σύνοδο ε, 9 που είχαμε εδώ στην Αθήνα και μετά, μαζί και με άλλου Ευρωπαίου ηγέτε, προκειμένου συνολικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα, να ε, παρέμβει σε αυτή την πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, για δεκαετίες τουλάχιστον πρωτόγνωρη, έτσι ώστε ο Ευρωπαίος καταναλωτής να βρει στήριξη και περαιτέρω δυνατότητες για να περάσει όλο αυτό που όλοι ισχυρίζονται ότι έχει προσωρινά χαρακτηριστικά με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες. Στο πλαίσιο αυτό, στη συζήτηση που θα γίνει και αύριο, προφανώς θα ακουστούν ιδέες και προτάσεις, έτσι κι αλλιώς... Ο Έλληνα Πρωθυπουργό ήταν από του πρώτου που συνέλαβε στην ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλειών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.